Σήμερα έχουμε την εκλογική διαδικασία όπως ορίζει το καταστατικό μας. Είναι η δεύτερη Κυριακή που δεν χρειάζεται απαρτία. Γίνεται με ήρεμο, έχουμε πολλή προσέλευση, ήρεμα, όμορφα. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή του κόσμου θα είναι καταλυτική ώστε η ένωση, ο συνεταιρισμός μάλλον πλέον, να πάρει το δρόμο που του αξίζει. Είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο και υπάρχουν και αρκετοί. Ναι, είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο. Υπάρχουν 17 υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν επιλογή μας να είναι το ψηφοδέλτιο σε λίστα και όχι μεμονωμένα σε συνδυασμούς και ομάδες, ώστε ο κόσμος να επιλέξει τους καλύτερους από όλους τους χώρους. Είμαι αγρότης γέννημα θρέμα. Ασχολούμαι από το 1995-97 με βιοκαλλιέργεια. Πλέον όλες μου οι καλλιέργειες αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρες βιολογικό στάδιο. Ό,τι παράγει η περιοχή μας, πατάτες, ντομάτες, κολοκύθια, όλα τα κυπευτικά, μπρόκολα, γονοπίδια, δέντρα, μιλιές, αχλαδιές, κερασές, βανίλες, βομβάζι, είναι όλα σε βιολογικό στάδιο. Η διαδικασία αυτή που γίνεται πιστεύουμε σήμερα ότι είναι κάτι το πρωτόγνωρο για την Ένωση Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών που πλέον τώρα γίνεται συνεταιρισμός. Εγώ ανήκω σε μια ομάδα που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία των εκλογών. Είμαστε όλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποκλειστικά ασχολούμαστε μόνο με αυτό το πράγμα, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Βλέποντας τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα στους αγρότες και νιώθοντας στο πετσί μας την απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος τόσα χρόνια που έχει γίνει για διάφορους λόγους, δεν είναι τώρα στιγμή να ρίξουμε ευθύνες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων ξεκίνησε έναν αγώνα για να μπορέσει να φέρει κάτι καινούργιο. Τονίζω κάτι ιδιαίτερα, όχι μόνο στους αγρότες. Εμείς θέλουμε να δείξουμε ένα κοινωνικό προφίλ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών προς την κοινωνία μας. Θα ωφεληθούμε όχι μόνο εμείς σαν πρώτη φάση, αλλά θα ωφεληθεί και η κοινωνία μας, η οποία θα, τα ωφέλη που θα έχουμε εμείς θα τα νιώσει και η κοινωνία ίδια που υπάρχει γύρω μας. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία τούτη στιγμή κυλάει ομαλά και θα κυλήσει ομαλά μέχρι το τέλος. Ευελπιστούμε να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου στο πώς ψηφίζει και γιατί ψηφίζει κάποιους ανθρώπους. Και πιστεύουμε στο όραμα που έχουμε για την ένωση που θα προκύψει ότι εμείς θα θέσουμε καινούργιες βάσεις όχι μόνο για μας αλλά και για τις γενιές τις οποίες έρχονται πίσω από μας. Υπάρχει συμμετοχή, βλέπουμε. Ναι, η συμμετοχή υπάρχει αρκετή και πιστεύουμε ότι είναι πρώτη φορά που ψηφίζουν τα μέλη και όχι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίζει ο κόσμος να λαμβάνει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες, γνωρίζοντας πλέον πραγματικά τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι τομείς τομέα είναι αυτό που προσφέρεται περισσότερο και όλοι αυτοί που θα δώσει τη λύση στην κρίση. Αυτός ο οργανισμός που θα δημιουργήσει ο συνεταιρισμός, πιστεύετε θα είναι πιο δυνατός να μπορέσει να καταξέλθει, να ζητήσει αυτά που θέλει από τους φορείς? Έχουμε ένα απλού στα χέρια μας. Ποιο είναι αυτό? Μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για ένα τομέα που παράγει προϊόν. Έτσι. Και το προϊόν αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να το φέρουμε σε μια τέτοια κατάσταση που να μπορεί να είναι πρωταγωνιστής όχι μόνο στο οικονομικό τομέα που εκεί είναι η βάση μας, αλλά αυτό να τα αποκρίνεται στην κοινωνία. Μιλάω πολλές φορές τη λέξη κοινωνία. Είμαι από αυτούς και εγώ αλλά και η ομάδα μου ολόκληρη που θέλουμε να δουλέψουμε για την κοινωνία. Δεν δουλεύουμε για τον εαυτό μας. Όλοι μας εμείς που λαμβάνουμε μέρος, σχεδόν τα προσωπικά μας προβλήματα τα έχουμε λύσει και τα προϊόντα μας τα διαθέτουμε σε διάφορες αγορές κλπ. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι αυτός ο πρωτογενής τομέας έχει τέτοια δύναμη που θα μπορέσει να σηκώσει και σηκώνει πλέον τούτη στιγμή το βάρος στην οικονομική κρίση που υπάρχει τούτη στιγμή. Υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο που είναι αρκετά ονόματα. Σήμερα είναι η γιορτή των αγροτών, έχω να πω εγώ, γιατί πραγματικά υπάρχει συμμετοχή εδώ. Οι αγρότες έρχονται όλοι να ψηφίσουν και πραγματικά είναι η γιορτή σήμερα, γιατί οι αγρότες κατάλαβαν πλέον ότι πρέπει να υπάρχει το συντηρητικό κίνημα, το οποίο αυτό θα λύσει τα προβλήματά μας. Αγρότες από την Αρκαδία ή από το Δήμο Τρίπολης? Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση, με τον νόμο που πέρασε η κυβέρνηση, συγχωνεύτηκαν κάποιοι συνεταιρισμοί μαζί με την Ένωση. Βέβαια, οι πολλοί αγρότες είναι απ' έξω ακόμη. Αλλά προσδοκία όμως του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου είναι
όταν θα συνέλθει σε σώμα, να αλλάξει, να το τροποποιήσει το καταστατικό, να μπορούν να μπουν μέσα και οι υπόλοιποι αγρότες που αυτή τη στιγμή είναι απ' έξω. Και οι περισσότεροι αγρότες αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω, είναι απ' έξω από αυτό το μεγάλο συνεδρισμό τον οποίο δημιουργήσαμε. Προσδοκούμε και είναι χαρά μας να προσθέσουν όλοι οι αγρότες στο καινούργιο συνεδρισμό το οποίο δημιουργήσαμε τώρα εδώ πέρα μαζί με την Ένωση. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα, αν μπορούμε να πούμε έτσι με λίγα λόγια, των αγροτών αυτή την περίοδο? Τα κυριότερα προβλήματα των αγροτών είναι γνωστά. Έτσι, είναι οι χαμηλές τιμές, είναι η διακίνηση των προϊόντων, είναι τα ακριβά εφόδια τα οποία αγοράζουμε. Και προσδοκούμε και πρώτο αίτημα των αγροτών σήμερα που έχουν διεψηφίσει εδώ πέρα, αυτός ο καινούργιος συνδεσμός ο οποίος δημιουργείται, αγροτροφικός συνδεσμός Αρκαδίας, η Ένωση, να κάνει το πρώτο βήμα να αρχίσει να διακινεί τα προϊόντα μέσα από το συνδεσμό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και χαμηλότερες τιμές? Βεβαίως θα έχει και χαμηλότερες τιμές, θα έχει ανταγωνιστικές τιμές, γιατί είμαστε μια μεγάλη οργάνωση. Η περιουσία αυτού του μεγάλου συνδεσμού περνάει τα 15 εκατομμύρια πλέον. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς, μπορούμε να διεκνύσουμε προϊόντα, μπορούμε να διεκνύσουμε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, παρατόσπορους και γενικά σπόρους, έτσι. Έθεσα την υποψηφιότητά μου θεωρώντας το ως καθήκον και υποχρέωση, για δύο λόγους. Πρώτον, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών σταδιοδρόμησα και αναδείχτηκα. Μετά από το Πανεπιστήμιο διορίστηκα στην Ένωση. Μου αναθέσανε τον τομέα της ΕΟΚ τότε, τομέας δύσκολος, δεν υπήρχε δρόμος. Το πιο πολύ διάβασμα, οφείλω να το ομολογήσω, το έκανα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας, διαβάζοντας τα κοινοτικά δίκτυα και εφαρμόζοντας τους κοινοτικούς κανονισμούς. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν αυτά που χρειάζεται για να προχωρήσει η Ένωση, να βγει και στο εξωτερικό ίσως? Σαφώς, τεχνογνωσία υπάρχει. Αυτό θα το δούμε. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα θα κάνω κοινό, θα. Αυτά είναι των πολιτικών. Αν και στην πολιτική από το 1989 έχω ανακατευτεί, ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου πολιτικό. Και όπως λίγες φορές θα θυμόσαστε, έχω βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως αυτό ήταν λίγο, εντάξει, και μείον μου, αλλά δεν πειράζει. Ήταν επιλογή μου. Προτιμώ το ρόλο του τεχνοκράτη παρά του πολιτικού. Από τη σημερινή προσέλευση του κόσμου είστε ικανοποιημένος από τις σημερινές εκλογές? Από τις σημερινές εκλογές σαφώς. Η προσέλευση που κάθονται τόσες ώρες στις ουρές ο κόσμος είναι ικανοποιητική η προσέλευση. Και πρέπει να είναι ικανοποιητική. Γιατί είναι η κρίσιμη επιλογή. Είναι η κρίσιμη επιλογή σήμερα. Θα επιλέξουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις όπως είναι οι συνεταιρισμοί, ένα πράγμα πρέπει να φοβόσαστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να μπουν μέσα άτομα με γνώσεις, ικανά, τίμοι. Γιατί αν παρισφρήσουν μέσα λοποδίτες όπως έγιναν συνήθως, πήγαμε κατά διαβόλου. Δυστυχώς. Αυτό. Οι συνεταιρισμοί είναι παιδιά της ανάγκης. Γεννήθηκαν στο 19ο αιώνα, με τους θρυλικούς καπανείς του Rosedale στην Αγγλία και μεγαλούργησαν. Αλλού μεγαλούργησαν. Εδώ τι έγινε? Πολύ ελάχιστοι συνεταιρισμοί εδώ είναι σε καλή κατάσταση. Είναι. Μερικοί είναι που είναι σε άριστη κατάσταση. Αρκετοί, όχι πάρα πολύ, στην περίπτωση αυτή είναι και η πρώην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας. Την κρατήσαμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ο συνεταιρισμός είναι παιδί της ανάγκης. Δημιουργήθηκε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, οικονομικής κρίσης, εξαθλίωσης. Οπότε, μήπως υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες σήμερα, για διερωτηθείτε. Υπάρχουν και προοπτικές. Ότι υπάρχουν προοπτικές, υπάρχουν. Αυτό θα προσπαθήσουμε, αν ο κόσμος μας τιμήσει με την ψήφο του, και πιστεύω να ανταποκριθούμε. Και γνώσεις έχω και εμπειρία, ήμουν 29 χρόνια υπάλληλος στην Ένωση. Αυτά τα έχω. Και ο δεύτερος λόγος που ανακατεύτηκα είναι γιατί από μικρό παιδί είμαι από αγροτική οικογένεια. Η αγροτική μου εκμετάλλευση τώρα οικογενειακή περιλαμβάνει σημαντική καλλιέργεια ελιών. Στο Παρθένι έχω και ελιές, κερασιές
και μασκοφύλερο. Οπότε ασχολούμαι προς το παρόν μόνος μου. Οπότε είναι από υποχρέωση και από καθήκον να θέσω την υποψηφιότητά μου και να τη θέσω στη θέση των, στη διάθεση των ψηφοφόρων.